Καλώς ήρθατε στο Ρώτα την Μπάρμπι, όπου εσείς ρωτάτε και εγώ απαντάω. Η ζωή είναι κάπως χαοτική τελευταία. Γι' αυτό σκέφτηκα να κάτσω για λίγο και να κάνω ασκήσεις αναπνοής. Η Λιλ Κάρολ λέει, δοκιμασία μάσκας προσώπου, σε παρακαλώ. Οι μάσκες προσώπου είναι τέλειες. Ώρα για μια μέρα περιποίησης. Θα φάτε βρώμη για βραδινό φαγητό? Όχι, αλλά θα φτιάξουμε μια μάσκα προσώπου με αυτήν. Θα βοηθήσεις? Φυσικά, αλλά μόνο και μόνο για να μάθω γιατί θέλετε να βάλετε βρώμη στο πρόσωπό σας. Η βρώμη αφαιρεί τα πρίξηματα και ενυδατώνει το δέρμα. Χρειαζόμαστε 2 κουταλιές της σούπας βρώμη, 1 κουταλιά της σούπας λεμόνι και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Τα ανακατεύεις όλα μαζί. Το απλώνεις στο πρόσωπό σου. Και βουαλά! Μια γρήγορη φυσική μάσκα! Wow, αυτό ήταν πανεύκολο! Και κάνει καλό στο δέρμα σου! Ναι! Έχω μια ιδέα! Τι! Θέλω να ενυδατωθεί όλο μου το δέρμα! Η Automates λέει, είναι ωραίο να ασκείσαι! Εσένα τι σου αρέσει, Μπάρμπι? Η άσκηση με κάνει να νιώθω καλά! Και πάντα ψάχνω για νέους τρόπους να ασκηθώ. Τι νέα, Μπάρμπι? Θα κάνουμε πάλι άρση βαρών? Όχι ακριβώς. Η Σκίπερ άρχισε μαθήματα χορού. Και σκέφτηκα να πάμε να τη δούμε. Συνήθως κάνω ένα είδος άσκησης. Θα είναι ωραίο να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Εντάξει. Ποιος είναι έτοιμος να χορέψει στο ρυθμό? Σήμερα θα είμαι και η DJ και η δασκάλα σας. Τέλεια! Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθείτε το ρυθμό. Έτοιμοι? Ξεκινάμε! Λίγο πιο γρήγορα τώρα. Πολύ ωραία! Κάντε το αίμα σας να κυλά! Ούψ! Καθίστε να το φτιάξω αυτό. Σκίπερ, είναι... λίγο γρήγορο. Προσπαθώ να το αλλάξω. Κόλλησε. Είστε καλά? Αυτό ήταν φανταστικό. Ναι. Φοβερή άσκηση, τέλεια γυμναστική. Έτοιμη για χαλάρωση. Τελικά είχε πολύ πλάκα. Μάλιστα, τότε αυτός ήταν ο σκοπός μου. Γεια σας. Μάλλον, χρειάζομαι λίγη ξεκούραση πριν ξαναχορέψω. Και εγώ το ίδιο. Ο Dwight Dwighters λέει, να κάνεις ένα πρόγραμμα περιποίησης, Μπάρμπι. Καθόλου κακή ιδέα. Λοιπόν, έχω την πετσέτα μου, τα φυτά μου, τις λοσιόν μου, τα σαπούνια μου, τα περιοδικά μου και τις μάσκες μου. Ώρα να κάνω ένα ωραίο αφρόλουτρο. Τώρα μπορώ επιτέλους να χαλαρώσω. Τι συμβαίνει, Τάφη? Θες να πας βόλτα? Εντάξει, θα κάνουμε μια μικρή βόλτα, αλλά μετά θα χαλαρώσω. Εντάξει, βγάλαμε το σκύλο βόλτα. Ώρα για μπάνιο. Τι συμβαίνει, Βάνιτι? Τα βελανίδια σου έπεσαν σε μια τρύπα. Κοίτα, μπορώ να σε βοηθήσω να τα βγάλεις, αλλά σύντομα. Τέλος, επιτέλους, ωραία! Κάποιος μου κάνει σίγουρα πλάκα. Έφαγα τόση ώρα να βοηθάω τα ζώα που το μπάνιο μου θα έχει κρυώσει τώρα. Μου ετοιμάσατε ένα καινούριο αφρόλουτρο? Πολύ γλυκό από μέρους σας. Σας ευχαριστώ που με φροντίζετε. Πολύ σωστά. Γι' αυτό ακριβώς είναι οι φίλοι. Για να βοηθούν ένας τον άλλον. Ακόμα και τους τριχωτούς. Η Lily Rabbit C ρωτάει, μπορείς να μας ξεναγήσεις το μπάνιο σου, σε παρακαλώ πολύ? Εντάξει. Να πλύνω μια στιγμή τα δόντια μου.
περίεργο. Ει, παιδιά, νομίζω πως κάτι τρέχει με το νερό. Πρέπει να... Φωνάξατε υδραυλικό. Πουφ, Μπάκλι. Η ίδια. Η μυστηριώδης μάγος και υδραυλικός μερικής απασχόλησης, Πουφ, Μπάκλι. Πώς και ήρθες τόσο γρήγορα. Μη σε απασχολεί αυτό. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Το μπάνιος είναι καταπληκτικό. Ευχαριστώ, όμως κάτσε να σου δείξω τι τρέχει με... Τι κάνεις? Βόμβες μπάνιου! Είναι φανταστικές. Μακάρι να χρησιμοποιούσα μία αυτή τη στιγμή. Ναι, κι εγώ. Αλλά δεν μπορώ επειδή... Πού? Τι συμβαίνει? Λοιπόν, αυτός είναι ένας πρώτης ποιότητας σταθμός χαλάρωσης. Ναι, σωστά. Είναι μια τουζιέρα. Όμως δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Ω, σωστά. Ναι, ήρθα για να φτιάξω μια βλάβη επειδή είμαι υδραυλικός. Είναι ο μόνος λόγος που ήρθα. Ω, περιοδικά! Γεια σου, Μπάρμπι. Φαίνεται πως κάποιος είχε κλείσει το νερό του σπιτιού. Το ξανά άνοιξα. Περίεργο, δεν είναι? Πολύ περίεργο. Ω, ναι. Είναι πολύ περίεργο που κάποιος που δεν είμαι εγώ έκλεισε το νερό. Θα έπρεπε να μείνω εδώ όλη μέρα και να χαλαρώνω για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα ξανασύμβει. Επομένως, με την άδειά σου. Μίλα, Πουφ. Καλά, εντάξει. Ήθελα μία μέρα σπα. Και ήξερα ότι είχες αυτό το ωραίο αφρόλουτρο. Ω, Πουφ. Δεν χρειαζόταν να κλείσεις το νερό για να γίνει αυτό. Μα πώς αλλιώς θα με άφηνες να μπω σπίτι σου? Απλά και μόνο ζητώντας το. Αλήθεια? Ναι. Δεν θα αρνηθώ ποτέ μία μέρα σπα σε οποιονδήποτε το θελήσει. Μπορώ να δω πως είναι μία βόμβα μπάνιου? Βεβαίως. Ζήτω, Πουφ! Wow! Τι μέρα κι αυτή! Όπως είδατε, η περιποίηση περιλαμβάνει από μάσκες προσώπου μέχρι διαλογισμό, ακόμα και άσκηση. Σημασία έχει τι σε βοηθάει να φροντίσεις τον εαυτό σου. Ευχαριστώ που είδατε το Ρώτα την Μπάρμπι. Τώρα θα χαλαρώσω λίγο ακόμα. Ναι, και το διάβασμα είναι μια μορφή περιποίησης. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα!